Καλημερούδια και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog στο κανάλι μου μέσα στο Νοέμβρη. Ένα βίντεο που δεν το περίμενα ότι θα καταφέρω να έχω, γιατί είναι λίγο πιεσμένος αυτός ο μήνας, είναι η αλήθεια, αλλά και όμως τα κατάφερα. Είναι μια μέρα σήμερα στην οποία δεν έχω βάλει τίποτα, καμία δουλειά απολύτως. Είπα ότι θα την αφιερώσω στον Αλέξανδρο, γιατί εδώ και μια εβδομάδα είναι μέσα στο σπίτι λόγω μιας ίωσης που τον ταλαιπώρησε και πέρασε. Τώρα τον έχω κρατήσει όμως, γιατί από εβδομάδα θέλω να πάμε να κάνουμε ένα εμβόλιο και καλό είναι να είναι σπίτι, να μην φέρει κάτι άλλο, να μπορούμε να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο μας, να τελειώνουμε. Και είναι και ο νηψιός μου τα Γιάννενα εδώ που σας έχω δείξει, ο Βασίλης, και είπαμε να κάνουμε έτσι μια βολτούλα και θα σας πάρω μαζί μου, γιατί είναι νομίζω πάρα πολύ ωραία ιδέα για τους μικρούς, για τα μικρά μας. Αυτό που σκέφτηκα να πάρουμε το αυτοκίνητο, να πάμε μέχρι το τελεφερίκ, να ανεβούμε και να κατεβούμε. Νομίζω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ το Αλέξανδρο εκεί στο τελεφερίκ η βόλτα. Και μετά να πάρουμε το αυτοκίνητο και να ανεβούμε πάνω στο καταφύγιο, να καθίσουμε να πιούμε ένα τσαγάκι, να φάμε κάτι, να παίξει και ο Αλέξανδρος εκεί στη φύση. Και αν καταφέρουμε και στο ανέβασμα ή στο κατέβασμα να πετύχουμε και ελαφάκι, αυτό νομίζω θα είναι το ιδανικότερο, πραγματικά το ιδανικότερο. Θα σας πάρω μαζί να δείτε. Σας έχω ξαναπάρει και σε άλλο βίντεο βέβαια, αλλά για τις καινούργιες ή τους καινούργιους εδώ της παρέας, να σας δείξω λίγο εκεί πώς είναι τα πράγματα για όσους δεν έχετε πάει. Νομίζω ότι εδώ στην Αττική είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα να κάνετε με τα παιδάκια σας. Οπότε φύγαμε. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο καταφύγιο και δείτε τι ωραία που είναι. Είναι τα σύννεφα έτσι χαμηλά και είναι μέσα στο δάσος και φαίνεται απίστευτο το θέαμα. Δείτε τι όμορφα που είναι. Είχα πάρα πολύ καιρό να έρθω στην Βάρνηθα και το είχα ξεχάσει. Δεν ξέρω, μου το θύμισε μια κοπέλα στο Instagram και λέω είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα για σήμερα, γιατί έχει και ωραία ζεστή ημέρα. Εδώ έχει 11 βαθμούς. Εδώ τώρα εμείς μιλάμε για 11 βαθμούς και η μαμά μου είναι με το κάμπρι εδώ πέρα. Εγώ και ο Αλέξανδρος πήραμε κορμό. Έχει πάρα πολύ ωραίο κορμό εδώ. Εγώ πήρα και τσάι βουνού. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία να το κάνετε σαν εκδρομούλα. Μπορείτε να καθίσετε και να φάτε και οτιδήποτε. Έχει και λίγο φαγητό εδώ. Δεν έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, αλλά έχει. Παιδί, τι ωραία που είναι. Έχει και αρκετό κρύο. Και νιώθεις το χειμώνα που έρχεται. Εγώ είμαι εδώ στο Μουβουνά, δέντρα, δάση και αφήστε με εκεί. Δεν είμαι της θάλασσας, είμαι πολύ του βουνού, μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό. Μου αρέσει πάρα πολύ η ηρεμία και η ησυχία που έχει το βουνό και το οξυγόνο. Θα έρχομαι πιο συχνά. Θα έρχομαι πιο συχνά, μου το υπόσχομαι, γιατί πραγματικά αλλάζει όλη μου η διάθεση. Ήρθαμε λίγο πιο κάτω από το Μπάφι, σε μια εκκλησία που είναι του Αγίου Πέτρου. Σας έδειξα και ένα πλάνο, λίγο πιο πριν. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι πανέμορφα. Έχει εδώ πέρα και τραπεζάκια που μπορείς να έρθεις να καθίσεις. Ωραία και με σεβασμό προς το περιβάλλον πάντα. Και δείτε εδώ τι ωραία που είναι οι σκάλες που ανεβαίνεις. Είναι ερημιά. Ευτυχώς είναι δύο κύριοι εδώ και έτσι νιώθεις λίγο πιο καλά, αλλά γενικότερα εντάξει, είσαι μέσα στο δάσος, δεν υπάρχει ψυχή, δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο εδώ τι μπορεί να γίνεται. Εδώ είναι και το κλεισάκι, είναι υπέροχο, παιδιά, είναι και ανοιχτή πόρτα και μπήκαμε μέσα και είναι
Τέλειο. Θέλω να σε βάλω στο κανάλι μου. Ο Βασίλης. Αυτός είναι ο Βασίλης, ο ξάδερφός μου. Είναι ανιψιός μου. Αλλά συνέχεια του λέω, θα λες ότι είμαστε ξαδέρφια, όχι τη μεθεία σου. Γιατί είναι 18 ο Βασίλης και εγώ 23. Ήρθαμε τώρα και στο Τελεφερίκ για να κάνει λίγο και ο Αλέξανδρος τη βόλτα που θα του αρέσει σίγουρα πάρα πολύ. Απλά να σας ενημερώσω γιατί σας έδωσα την ιδέα να το κάνετε αυτό σαν εκδρομή, ότι τις Τρίτες, άμα θέλετε να έρθετε καθημερινή, ότι ξεκινάει το Τελεφερίκ από τις 2.30 γιατί κάνουν συντήρηση το πρωί. Επιστρέψει όπως μπορείτε να καταλάβετε. Έχω καθίσει εδώ στο δωμάτιο γιατί θέλω να σας μιλήσω και για κάτι. Αλλά πριν θέλω να σας πω λίγο ότι η εμπειρία με τον Αλέξανδρο και αυτή την εκδρομή που κάναμε σήμερα ήταν μαγευτική. Του άρεσε πάρα πολύ και επίσης θέλω να σας πω ότι ξετρελάθηκε με το Τελεφερίκ. Εμείς δεν κατεβήκαμε στο καζίνο πάνω να περπατήσουμε εκεί στο διάδρομο. Για όσους έχετε πάει, θα γνωρίζετε. Ή να πάμε στο εστιατόριο εκεί να φάμε κάτι ή οτιδήποτε. Εμείς απλά ανεβήκαμε με το Τελεφερίκ και ξανακατεβήκαμε. Του άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε τι του άρεσε περισσότερο. Του άρεσε να βλέπετε Τελεφερίκ να ανεβαίνω και άρχισε να φωνάζει «Μαμά, κι άλλο, κι άλλο, έρχεται, μαμά, κι άλλο, κι άλλο». Τι τρελάθηκε, του άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό και θα ξαναπάμε σύντομα. Στην αρχή δεν θα σας πω ψέματα, ήταν λίγο κουμπωμένος, δεν του πολύ άρεσε, λίγο φοβόταν ίσως επειδή ενώ πάει αργά σε κάποια φάση λίγο κάπως αναγκαζώνει, δεν ξέρω τι γίνεται και λίγο κι εγώ τρόμαξε, δεν θα σας πω ψέματα γιατί είχα να πω και πάρα πολύ καιρό και έτσι λίγο κάπως του φάνηκε, αλλά παρόλα αυτά. Κάθισε, το απόλαυσε, πραγματικά το απόλαυσε και όταν κατεβήκαμε ήθελε κι άλλο. Θα τον ξαναπάω όμως πρόσφατα. Σύντομα. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ τον υπολογιστή μου γιατί θέλω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σας κάνω γνωστό το Glammy, glammy.gr. Πάρα πολλές από εσάς θα το γνωρίζουν, είμαι σίγουρη, αλλά για όσους ή όσους, γιατί είναι και για άντρες και για γυναίκες και για παιδιά, δεν το γνωρίζουν, θέλω να σας το κάνω γνωστό. Το Glammy λοιπόν είναι μια πλατφόρμα που θα βρεις εκεί πέρα είδη fashion, δηλαδή ρούχα, παπούτσια, τέτοια πράγματα. Όπου όμως κάνει την εμπειρία σου ακόμα πιο εύκολη και σε κάνει να νιώθεις σαν να έχεις έναν προσωπικό στυλίστα. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στην αρχική του σελίδα και να συμπληρώσετε το quiz. Το quiz είναι πανεύκολο και διασκεδαστικό, δηλαδή περνάτε εύκολα και γρήγορα την ώρα σας. Δηλαδή σας ρωτάει το στυλ σας, το νούμερο που φοράτε στα ρούχα, στα παπούτσια και οι μάρκες οι οποίες σας ενδιαφέρουν. Και όταν μπαίνεις να αναζητήσεις αυτό που ψάχνεις, βρίσκεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Θα βρεις το προϊόν που θες από την αγαπημένη σου εταιρεία και το νούμερο που φοράς. Γιατί μεταξύ μας τώρα, πείτε μου πόσες φορές έχετε μπει στη διαδικασία να μπείτε σε ένα e-shop, να ψάξετε αυτό που θέλετε, να το βρείτε και όταν πάτε να επιλέξετε το μέγεθός σας, να μην το βλέπετε, να μην το βρίσκετε μάλλον και να απογοητεύεστε. Εμένα μου έχει συμβεί άπειρες φορές και στα φυσικά καταστήματα αλλά και στα ηλεκτρονικά καταστήματα μου έχει συμβεί αυτό, αλλά εδώ με τον Glammy.gr αυτό πλέον δεν υπάρχει. Τώρα, αν εσείς θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα του Glammy για να πάρετε ένα δώρο σε κάποια φίλη σας ή στον άντρα σας ή στο παιδί σας, μπορείτε να το κάνετε με τον απλό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή σας δίνει και αυτή την επιλογή. Σας έχω βάλει link κάτω στην περιγραφή να μπείτε, να ρίξετε μια ματιά, να συμπληρώσετε το quiz και θα δείτε ότι θα σας λύσει τα χέρια και θα γλιτώσετε και χρόνο γιατί θα σας βγάζει ακριβώς τα πράγματα που ψάχνετε και το κυριότερο στο μέγεθός σας, παιδιά. Κάτι που δεν συμβαίνει στα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα. Και δεν θα σας πω ψέματα, εμένα με εκνευρίζει. Τώρα λοιπόν πάω να ετοιμαστώ. Θέλω να καθίσω μπροστά την ντουλάπα να δω τι είναι αυτό που θέλω να φορέσω. Να κάνω ένα μπανάκι, να αλλάξω και το μακιγιάζ μου. Γιατί
Η φίλη μου η Ελένη από την Καλαμάτα, που την έχετε χιλιοακούσει και την έχετε χιλιοδεί στα βίντεό μου, ειδικά της, τα βίντεο της Καλαμάτας, έρχεται από την Καλαμάτα Αθήνα και μας πρότεινε να πάμε στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τα παιδάκια μας, και εγώ και η αδερφή μου και με τους άντρες μας, θα πάμε ζευγάρια δηλαδή και παιδιά, να φάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο έχει βρει. Και από τη μέρα που μας το έχει ανακοινώσει από αρχές εβδομάδας, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα για να βρεθούμε και να κατέβουμε κάτω στο κέντρο και να πάμε και να περπατήσουμε, γιατί έχω να κατέβω κέντρο για διασκέδαση πάρα πολύ καιρό. Οι τελευταίες φορές που έχω κατέβει κέντρο είναι μόνο για δουλειά. Οπότε πάμε. Είμαι πανέτοιμη. Έχω βάλει το φορεματάκι αυτό που έχετε δει και πέρσι. Τα μαλάκια μου τα άφησα ίδια και απλά έβαλα, άλλαξε κραγιόν. Έβαλα λίγο πιο σκούρο, έτσι πιο φθηνό πορεινό, χειμερινό. Θα βάλω το παλιτουδάκι μου και φύγαμε. Πάμε κέντρο. Να δούμε λίγα πλάνα από κέντρο που έχω να κατέβω πάρα πολύ καιρό και μου έχει λείψει. Δεν θα σας πω ψέματα. Λέμε. Ο Κανάκης τώρα με κάνει και γελάω. Λέμε ότι η βόλτα στο κέντρο έχει τα αρνητικά της, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας, γίνεται της κακομοίρας. Και είχαμε 7.30 ώρα ραντεβού στο ταβέρνα, αλλά βλέπω στα ταβέρνα, στο εστιατόριο που θα πάμε, και βλέπω να φτάνουμε, το GPS λέει και 35 και είμαστε ακόμα στο ύψος του Αμαρουσίου. Πες γιατί ήρθες Αθήνα αρχικά. Λοιπόν, ήρθα Αθήνα γιατί θέλω να τρέξω στο μαραθώνιο της Αθήνα, στα 10 χιλιόμετρα, 40 με μια ψυχή. Και είχα κλείσει εδώ στο Καρδινάλ να έρθουμε να φάμε μαζί με την οικογένειά μου. Είχα κλείσει για 3 άτομα, 3 είμαστε. Λέω αποκλείεται να έρθω. Γιατί είναι λίγο μόχλες και 2. Έχει και πολύ κίνηση να κατέβουν από τα βόρεια του Άστη. Λέω, δεν ξέρω όμω ένα μήνυμα. Έχει το σύστημα, οπότε δεν ξέρω. Θα ανοίξει τώρα και θα βγει το αυτοκίνητό μας, κοίτα. Κοίτα, για να δούμε. Θα βγει το αμάξι μας ή θα βγει άλλο. Για να δούμε. Ήρθε! Το είδες! Το τελευταίο βίντεο έφτασε στο τέλος του. Τι εννοώ τελευταίο βίντεο, εννοώ πριν το vlog μας. Γιατί το τελευταίο Σάββατο του Νοέμβρη δεν θα ανεβάσω κάποιο βίντεο. Ίσως σας ανεβάσω το... πώς το λένε... το intro του vlog μας. Δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, θα το δω. Και είμαι έτσι πολύ συγκινημένη που πέρασε ο καιρός και θα έχουμε πάλι vlog μας. Πότε πέρασε ο καιρός, δεν μπορώ να το πιστέψω πώς πέρασε ένας χρόνος. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε θα σας αφήσω, αν και είναι βράδυ, είναι Παρασκευή βράδυ, εγώ θέλω να καθίσω να επεξεργαστώ αυτό εδώ το βίντεο, διότι αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, εγώ θα γυρνάω το vlog μας, το intro του vlog μας, και θα πρέπει να το επεξεργαστώ. Και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή είναι η εβδομάδα των γενεθλίων μου, γιατί 17 του μήνα έχω γενέθλια, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ βαρύ. Θα είμαι όλη μέρα εκτός σπιτιού, θα έχω όλη μέρα να κάνω κάτι. Τα φόρτωσα όλα σε αυτές τις 4 ημέρες. Την Πέμπτη έβαλα μόνο κάτι το πρωί, που είναι τα γενέθλιά μου, δεν έβαλα άλλα πράγματα. Αλλά τις υπόλοιπες 4 ημέρες πραγματικά έχω φορτώσει όλο μου το πρόγραμμα. Και θα είμαι γενικότερα στο τρέξιμο και λίγο χαμένη από το Instagram. Αλλά θα επιστρέψω δρυμύτερη και εδώ και στο Instagram με το vlog μας. Οπότε σας χαιρετώ, σας φιλώ, να περνάτε όμορφα και ραντεβού 1η Δεκέμβρη με το πρώτο επεισόδιο του vlog μας. Yeah.